Συνεχίζεται το στάδιο της αποκλιμάκωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τόσο στο νοσοκομείο της Καβάλας όσο και στο νοσοκομείο της Ξάνθης οι ασθενείς έχουν ξεκινήσει να μειώνονται έστω και με αργό ρυθμό, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τους γιατρούς και τον νοσηλευτές των νοσοκομείων να βλέπουν με αισιοδοξία τους επόμενους μήνες. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί, κυρία Βασιλείου, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύονται 38 άτομα στον 5ο όροφο που λειτουργεί η κορονοκλινική. Και δύο είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα αντιδικής θεραπείας. Το νούμερο 38 είναι ένα οριακό νούμερο, γιατί η μέγιστη χωρητικότητα της συγκεκριμένης κλινικής είναι 43 άτομα. Άρα, περιμένουμε βέβαια σήμερα να κάνουμε κάποια εξιτήρια, αλλά μας ανησυχεί, γιατί ενδεχομένως στο Σαββατοκύριακο που δεν γίνονται πολλά εξιτήρια, μπορεί να ξεπεράσουμε τη χωρητικότητα και να χρειαστεί εδώ στον 3ο όροφο του νοσοκομείου Καβάλας που βρισκόμαστε και δίπλα υπάρχουν δύο πτέρυγες άδειες έτοιμες να υποδεχτούν ασθενείς από COVID, ενδεχομένως να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι δεν το εύχεται κανείς. Ευχόμαστε η προσέλευση να είναι τέτοια και οι εισαγωγές να είναι σε αριθμό που να μην ξεπεράσουν το νούμερο 43. Η τωρινή κατάσταση είναι ότι αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες έχουμε μία αποκλιμάκωση όσον αφορά την νοσηλεία των ασθενών στην κλινική COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 ασθενείς. Αλλά η κατάσταση είναι ότι 2 χρόνια έχουμε σηκώσει ένα σταυρό, όπως είπατε προηγουμένως, πολύ μεγάλο, με αυτόν τον αόρατο εχθρό, ένας πόλεμος άνισος. Το προσωπικό είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Έχουν φύγει συνάδελφοι με αναστολή και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε κύμα φυγή σε συνταξιοδότηση. Έχουμε συνάδελφους οι οποίοι νοσούν και φεύγουν και αυτοί και πρέπει να ξεκουραστούν, να αναρρώσουν και να επιστρέψουν. Το burnout το ζούμε σε όλο το μεγαλείο, την εξουθένωση, την σωματική και την ψυχική, αλλά αυτή η εξουθένωση έχει σαν αποτέλεσμα και να μην μπορεί και ο συνάδελφος να είναι και αποτελεσματικός και αποδοτικός όσον αφορά την ποιότητα φροντίδας υγείας που προσφέρει στον άρρωστο. Είμαστε απογοητευμένοι σαν εργαζόμενοι, πάρα πολύ κουρασμένοι. Δεν έχουν γίνει προσκλήψεις, δεν έχει έρθει. Έχουμε φυγή σε συνταξιοδότηση. Οι άδειες έχουν ανοίξει, έγινε αναστολή των αδειών, άρχισε τη αναστολή, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε πολύ λίγοι, δεν μπορούμε να φύγουμε, να ξεκουραστούμε. Και όλοι φυσικά είναι απογοητευμένοι, είναι στεναχωρημένοι, φαίνεται στο βλέμμα τους. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση. Την ίδια ώρα, όπως δηλώνει στην κάμερα του ένα Channel, ο διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, κ. Ξενοφών Κροκίδης, εάν η αποκλιμάκωση συνεχίσει και υπάρξει η ανάλογη χαλάρωση των μέτρων, είναι πιθανόν φέτος να δούμε Πάσχα στο χωριό. Κοιτάξτε, εμείς φύση και θέση είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι. Θα ξαναπώ αυτό που λέω όλα αυτά τα 2 χρόνια, ότι οι γιατροί, όχι μόνο το νοσοκομείο Καβάλας, όλοι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο, είναι γιατροί της ζωής. Δεν είμαστε γιατροί του θανάτου. Προσπαθούμε με ενέργειες, με πράξεις καθημερινά να αποσοβήσουμε το θάνατο των ασθενών μας. Πολλές φορές τα καταφθώνουμε. Πολλές φορές όμως βγαίνουμε ιτημένοι σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε με τον θάνατο. Απ' την άλλη μεριά, να πω ότι από ό,τι ακούσαμε και χτες και τη συνέντευξη τύπου που δίνουν οι λοιμοξιολόγοι, η κυρία Παπαβαγγέλου και ο κύριος Μαγιορκίνης, πράγματι αφήνουν μια χαραμάδα για χαλάρωση των μέτρων. Εκείνο όμως που έχω διαπιστώσει είναι ότι προσπαθούμε να σώσουμε το Πάσχα πάση θυσία, ενδεχομένως με κάποια περιοριστικά μέτρα που θα εφαρμόσουμε τώρα στο επόμενο τρίμερο που είναι της καθαράς Δευτέρας και ενδεχομένως το επόμενο που είναι της 23 Μαρτίου. Είναι 2 τριήμερα, τα οποία είναι σημαντικά για όλους και για την οικονομία. Περιμένουμε να μετακινηθεί κόσμος, να καταναλώσει τόσο γύρω από το Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την οικονομία της χώρας. Γιατί πάντα σκεφτόμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και την οικονομία. Απ' την άλλη μεριά όμως, σας λέω ότι όλα έχουν να κάνουν με το Πάσχα.
χώρα μας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες, ακόμη και η Τσεχία, η οποία πραγματικά τη βλέπουμε να έχει καταργήσει ακόμη και τον έλεγχο που γίνεται με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Άρα, υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη, με μπροστάριδες τις χώρες τις σκανδιναβικές, οι οποίες και τη Δανία κυρίως, αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες περνούν στο επόμενο, στην επόμενη φάση. Εμείς ενδεχομένως το σκεφτόμαστε πολύ, η Επιτροπή το σκέφτεται πολύ, γιατί ακριβώς σας λέω ότι θέλουμε να σώσουμε το Πάσχα το οποίο περιμένουμε να είναι η απαρχή μιας πολύ καλής τουριστικής σεζόν.